Γεια σας αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα έκαναν πάρτι οι Τούρκοι με την παρέτηση Μενέντες από την σημαντική θέση μέγιστης σημασίας του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών της Αμερικανικής Γερουσίας. Ο γερουσιαστής όμως παραμένει γερουσιαστής, δεν παρετήθηκε, είναι σκληρό καρύδι, είναι δίκαιος άνθρωπος εκτός από μεγάλος φιλέλληνας και το λέει και θεωρεί ότι και αυτή τη φορά θα δικαιωθεί. Αρνήθηκε σήμερα ότι έχει κάνει οτιδήποτε το επιλείψιμο και έχει υποσχεθεί να κρατήσει την έδρα του στο Κογκρέσο εφόσον οι εισαγγελικές αρχές έχουν ασκήσει δίωξη τόσο στον ίδιο όσο και στη σύζυγό του. Τον κατηγορούν ότι δήθεν δωροδοκήθηκε από τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσι. Εγώ, όπως σας έχω πει από την αρχή, υποπτεύομαι και τουρκικό δάχτυλο. Υποπτεύομαι. Δεν έχουμε στοιχεία. Θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση, ο δημοκρατικός κυβερνήτης του Νιου Τζέρσι, Φιλ Μέρσι, αλλά και άλλα στελέχη και αξιωματούχοι τον κάλεσαν να παραιτηθεί. Πάντως παραμένει γερουσιαστής και υπενθυμίζουμε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι εκεί δεν έχουν εκλέξει γερουσιαστή από το 1972, πάνω από 50 χρόνια. Λοιπόν, παραιτήθηκε από τη θέση του διότι ο νόμος, ο κανονισμός, να το πω καλύτερα, της γερουσίας λέει ότι εκείνοι που κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα πρέπει να εγκαταλείπουν τις ηγετικές θέσεις τους. Μπορεί όμως να επανέλθει στη θέση του όταν αθωωθεί. Ο ίδιος λέει: «Πιστεύω ακράδαντα ότι όταν παρουσιαστούν όλα τα γεγονότα, όχι μόνο θα αθωωθώ, αλλά θα είμαι ακόμη ο ανώτερος γερουσιαστής του Νιου Τζέρσι». Τάδε έφη Ρόμπερτ Μενέντες, τιμηθής μεταξύ άλλων και από την κυρία πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σταθεί εμπόδιο, πραγματικός κυματοθράφστης στη στρατιωτική ενίσχυση της Τουρκίας που κατέχει την Κύπρο, δεν δίνει αυτονομία στην Ήμβρο και την Τένεδο, φτιάχνει ψευδοκράτος στη Συρία, ελέγχει τη Δυτική Λιβύη, έχει κάνει πολέμους και στον Κάφκασο εναντίον των Αρμενίων που ξεσπιτώνονται τώρα από τους Αζέρους, τη άμεση συνδρομή της Τουρκίας, εισβάλλει στο Βόρειο Ιράκ και έχει συνεργαστεί με κάθε είδους φανατικούς από τη Χαμάς εναντίον του Ισραήλ μέχρι κάθε είδους φανατικούς σε όλη τη Μέση Ανατολή, στην Βόρεια και στην Κεντρική Αφρική. Προσωπική άποψη, οι κατηγορίες εναντίον του κυρίου Μενέντες θα καταπέσουν. Γι' αυτό ας μη χαίρονται κάποιοι τόσο στην Τουρκία όσο και οι ελάχιστοι που δυστυχώς χαίρονται εντός της Ελλάδος. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια αγαπητοί φίλοι σε όλους.